horse is coming! Run for it! Ο φιλοπρόδος Σύλλογος Κοζάνης, μετά την ανταπόκριση του κόσμου στην προηγούμενη Πέμπτη στην προβολή ταινίας για παιδικό κοινό, συνέχισε και χθες τον κύκλο των θερινών προβολών για τους μικρούς φίλους, προβάλλοντας την ταινία «Το νησί των θησαυρών», έγχρωμης παραγωγής του 1950, σε σκηνοθεσία Byron Haskin, με πρωταγωνιστές τους Bobby Driscoll και Robert Newton. Επρόκειτο για μία από τις διασημότερες παιδικές ταινίες του Disney, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Stevenson. Οι μικροί μας φίλοι σήμερα έχουν την τιμητική τους εδώ στην αυλή του Φιλοπρόοδου Συλλόγου με τη σειρά προβολών που έχουμε προγραμματίσει για αυτούς. Σήμερα προβάλλουμε το νησί των θησαυρών, την κλασική ταινία της εταιρείας Disney, παραγωγής του 1950, σε σκηνοθεσία του Byron Haskin. Παιδιά κάθε ηλικίας χαίρονται αυτές τις εξαιρετικές δημιουργίες. Και είναι και ένας λόγος που θα τις συνεχίσουμε αυτές τις προβολές κάθε Πέμπτη. Έτσι την επόμενη εβδομάδα θα προβάλλουμε την ταινία «Κατσαριδάκι αγάπη μου» παραγωγής του 1969, που είναι και η πρώτη της γνωστής σειράς ταινιών με ήρωα το αυτοκίνητο που μιλάει, εκφράζεται με συναισθήματα και αντιδρά. Και να δούμε για τη συνέχεια πώς θα πάει αυτό το εγχείρημα. That he wasn't killed, he died of shock. Or run. I wonder what those rascals wanted of him. I think I can tell you, Squire Trelawney. Now he's dead, I can. Βεβαίως, παράλληλα συνεχίζονται και οι προβολές για τους μεγάλους φίλους του Φιλοπρόοδου Συλλόγου. That's my life. Doctor! How did you come by it, lad? Είπαμε φέτος να ξεφύγουμε λίγο από τις αμερικάνικες ταινίες και να προβάλλουμε και κάποιες ευρωπαϊκές. Η αρχή έγινε τη βδομάδα που μας πέρασε με την ταινία 10 μικροί νέγροι, που βασίζονταν στο έργο της Αγκάθα Κρίστη, που ήταν μια βρετανική παραγωγή. Η συνέχεια γίνεται την επόμενη εβδομάδα με μια ιταλική ταινία. Το κλασικό «Γάμος, αλλά Ιταλικά» ή αλλιώς «Φιλουμένα Μαρτουράνο», σε σκηνοθεσία του Βιτόριο Τεσίκα, με τη Σοφία Λόρεν και τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μια ταινία από τις πιο γνωστές ιταλικές της δεκαετίας του 60, που μάλιστα είχε φτάσει και πολύ κοντά στα Όσκαρ. Και μετά θα σταματήσουμε για τις διακοπές του Αυγούστου και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι το Σεπτέμβριο. That's what those scoundrels wanted, the map of Finch Treasure Island. Latitude, longitude, crosses to mark the deposits, money to roll in. You're a trump, young Hawkins, mark my words, you will share.